Από το πρωί της Τετάρτης βρέθηκαν στις κάλπες εκατοντάδες φοιτητές των σχολών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο των φοιτητικών εκλογών για το 2017, οι οποίες μετατέθηκαν από τις 17 Μαΐου. Οι εκλογές στην Καβάλα δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε και φέτος στον χώρο του ΤΕΙ, αλλά στο θερινό κινηματογράφο Ζέφυρο αρχικά και στη συνέχεια στην αίθουσα συνεδριάσεων Νικόλαος Μάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας υπό τον φόβο επεισοδίων, ενώ αστυνομική δύναμη επιτηρούσε διακριτικά τον χώρο που διεξαγόταν η εκλογική διαδικασία, η οποία μέχρι το απόγευμα τουλάχιστον κυλούσε ομαλά. Οι εκλογές έχει τώρα δεύτερη χρονιά που τις κάνουμε στο κέντρο λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε τα υπόλοιπα χρόνια πάνω στο ΤΕΙ, όλες οι παρατάξεις, όχι μόνο η δικιά μας αλλά και όσοι κατεβαίνανε λόγω της φασαρίας και αυτά που γινότανε. Τα έχουμε πει και πέρυσι. Θέλουμε να ανεβάσουμε το ποσοστό, πιστεύουμε, γιατί οι φοιτητές είναι καλύτερα. Είναι πιο πολύ στο κέντρο και είναι ένα καλό του για μας να έρθει ο καινούριος κόσμος, να δει την παράταξή μας, να μάθει καινούρια πράγματα. Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έχουμε τις φοιτητικές εκλογές. Είναι μία μέρα, εμείς λέμε, που οι φοιτητές μπορούν και πρέπει να δώσουν μία απάντηση. Το θέμα είναι σε ποιον πρέπει να δώσει ο κάθε φοιτητής μία απάντηση σήμερα. Πρώτον, κύριο μέτωπο, εμείς λέμε, πρέπει να είναι η κυβερνητική πολιτική που πριν μία εβδομάδα ψήφισε μία μέση εβδομάδα το τέταρτο μνημόνιο, που σημαίνει νέα βάρη για το φοιτητή, όχι μόνο για το φοιτητή προφανώς, ένα μνημόνιο που πιάνει τους πάντες. Για τις εκλογές του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στήθηκαν δύο κάλπες, μία για τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και μία για τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Στη Σχολή Διοίκησης κατέβηκαν τρεις παρατάξεις, η ΔΑΠ, η ΠΚΣ και η νέα παράταξη Μπλόκο, ενώ στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών δύο, η ΔΑΠ και η ΠΚΣ.